Το Ινστιτούτο Νέας Πολιτικής είναι μια ομάδα νέων φτιάχτηκε μια ομάδα πολιτών, νέων πολιτών κυρίως, που σκοπό έχει να φτιάξει σημαντικές μελέτες δημόσιας πολιτικής. Δηλαδή, πολλές φορές η συζήτηση πολιτικής στη χώρα μας γίνεται εντάξει, με ατάκες, με γρήγορα επιχειρήματα. Σπάνια γίνεται με νυφάλια και μεθοδικά εργαλεία. Και σκοπός είναι να διατυπώσουμε τέτοιες συγκεκριμένες, λέμε και έξυπνες προτάσεις δημόσιας πολιτικής που να λύνουν προβλήματα. Όχι να επιτίθεται σε κανέναν ή να ξεχωρίζουν εχθρούς και φίλους, αλλά να λένε λύσεις, 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 λύσεις. Τώρα το Ινστιτούτο έχει και ανθρώπους από τη Διασπορά. Εγώ είμαι, ας πούμε, στην Αγγλία, ας πούμε, εργάζομαι και ζω το περισσότερο καιρό. Άλλοι είναι στο Λονδίνο, περισσότεροι στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του Ινστιτούτου, γιατί φέρνουμε γνώσεις και απ' έξω. Φέρνουμε δηλαδή γνώσεις του πώς τι ισχύει στην Ευρώπη, ποιες λύσεις έχουν δοθεί πολιτικοί σε εμάς, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, δεν ξέρω πού αλλού είμαστε. Αλλά και ταυτόχρονα ξέρουμε πώς να περάσουμε το μήνυμα των ελληνικών επιχειρημάτων προς τα έξω. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι το Ινστιτούτο θα είναι δίγλωσσο. Θα έχει και ελληνικά και αγγλικά. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι ούτως ή άλλως μπορούν να χειριστούν τα αγγλικά στη χώρα μας. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο. Είναι εμπόδιο, το κατανοώ, αλλά δεν είναι μεγάλο εμπόδιο για να μας παρακολουθούν, όπως και σήμερα, ας πούμε, η πρώτη εκδήλωση είναι στα αγγλικά. Αλλά ένα τεράστιο πλεονέκτημα είναι να μπορούμε να δουλέψουμε με ξένους ειδικούς και συναδέλφους, όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει, και να φτιάξουμε επιχειρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά με οικουμενική, ας το πούμε, απήχηση. Δηλαδή, αυτό που τραβά Ελλάδα δεν είναι μοναδικό, το τραβάει και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Πρέπει να συζητάμε από κοινού τα προβλήματα και τις λύσεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Δηλαδή, είναι ένα ελληνικό Ινστιτούτο, αλλά με αρκετά, ας το πούμε, εξωστρεφή προσανατολισμό. Και ταυτόχρονα, θα έλεγα, μια βαρετή, ας το πούμε, έμφαση στις λύσεις. Στις λύσεις, στις λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική αντιπαράθεση, ποιος είπε τι έγινε. Δεν ασχολείται. Δεν νομίζω ότι το Ινστιτούτο οφείλει να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Θα παράγει όσο μπορεί συγκεκριμένες λύσεις. Αυτή είναι η ιδέα. Και αν δείτε τη λίστα των συμμετεχόντων, είναι κάποιοι από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες της Ελλάδας, θα έλεγα σήμερα, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο Δημήτρης Βαγιανός, είναι ο Χαρίτη Μαστούκας, είναι και πολλοί άλλοι, θέλω να τους πω τώρα όλους, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο ότι πολύ γρήγορα θα δούμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Mm-hmm. Πόσο ανοιχτό θα είναι το Ινστιτούτο σε συνεργασίες, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό χώρο? Τώρα, το πολιτικό χώρο είναι ωραία ερώτηση. Σίγουρα είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, αλλά στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών και ιδεών. Δηλαδή, έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν προτάσεις που θα αποκαθιστούν κάπως την δικαιοσύνη, ας το πούμε, του ασφαλιστικού συστήματος. Μιλάμε τέλος πάντων και για το ασφαλιστικό και για τις κοινωνικές παροχές γενικά. Δηλαδή, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για παράδειγμα, είναι κάτι που θέλουμε να το μελετήσουμε πολύ προσεκτικά. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό, ευχαρίστως. Δεν βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον σε άλλους χώρους ή, ας το πούμε έτσι, Ινστιτούτα. Δεν ξέρω καν και ποια ενδιαφέρονται να παράγουν τέτοια δουλειά. Το να καλέσεις έναν διάσημο άνθρωπο να μιλήσει είναι σχετικά εύκολο. Και εμείς έτσι ξεκινάμε, γιατί είναι ίσως και σχετικά εύκολο. Αν και ο Φίλιπ Βαμβάρης είναι άνθρωπος διαμετρήματος παγκοσμίου. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι να προσαρμόσεις ξένες και δικές σου ιδέες στην πραγματικότητα και να δώσεις λύσεις. 20 σελίδες, 10 σελίδες, μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, ευχαρίστως. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση του Ινστιτούτου, θα σας πω ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρους, ξέρω εγώ, κέντρο, κεντροαριστερά. Όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ που νομίζω χρησιμοποιούν και λίγο σαν ένας μανδύας για να κρύψεις ίσως και μια αμηχανία για το τι πιστεύεις. Εμείς πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη, πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών κυρίως, αυτό που πρεσβεύει και ο Φιλίπ Βαμβάρης που θα μιλήσει σήμερα. Αυτά είναι. Τώρα, όποιος τα κάνει αυτά είναι μαζί μας. Όποιος δεν τα κάνει είναι διαφωνεί μαζί μας. Έτσι θα το ορίσουμε με το συγκεκριμένο. Πρακτικά πώς θα κινηθείτε? Θα υπάρξει κάποιο νέο κείμενο το οποίο μπορεί να καταθέσετε, ας πούμε, στην κυβέρνηση ή στα κόμματα προς διαβούλευση? Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψουμε είναι ακριβώς παραπλήσιος με τα άλλα μικρά και μεγάλα think tank του εξωτερικού και κυρίως της Ευρώπης, που συνήθως προσκαλούν έναν-δύο ειδικούς και γράφουν μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Για παράδειγμα, το πρώτο μας έργο που θέλουμε να φτιάξουμε λέγεται Δικαιοσύνη στην Ευρωζώνη. Θέλουμε να γράψουμε μια μελέτη, 20 σελίδες, ας το πούμε έτσι. Φέρνουμε οικονομολόγους, νομικούς, φιλοσόφους όπως ο Φιλίπ και άλλους. Και νομικούς της πράξης και οικονομολόγους της πράξης και από τράπεζες που ξέρουν, ας πούμε, το θέμα των ομολόγων και το χρέος κλπ. Και θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα επιχείρημα, θα μιλήσω και σήμερα γι' αυτό, για τη δικαιοσύνη στην Ευρωζώνη, δηλαδή την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
δεν είναι ελεημοσύνη όταν η Ευρωζώνη βοηθάει τα 6 αδύναμα μέλη. Είναι κατά κάποιο τρόπο αποκατάσταση μιας αδικίας. Αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε και γι' αυτό θέλουμε τους φιλοσόφους να μας πούν τι είναι δικαιοσύνη. Είναι πολύ καινοτόμος αυτός ο συνδυασμός φιλοσόφων, νομικών και οικονομολόγων, αλλά θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει καμία διακήρυξη ή κανένα κείμενο, υπάρχουν συγκεκριμένα. Τώρα το επόμενο που θέλουμε να αγγίξουμε είναι, ξέρω εγώ, η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα που είπα προηγουμένως, το ασφαλιστικό, γιατί ακόμα υπάρχουν κρυμμένες και όχι και τόσο κρυμμένες αδικίες και όλα αυτά που θέλουν μελέτη. Mm-hmm. Άρα μιλάμε και για οικονομικά, μιλάμε και για κοινωνικά ζητήματα. Βέβαια. Και δημόσια δίκηση. Και δημόσια δίκηση. Δημόσια δίκηση και αξιοκρατία και δεν ακριβώς μόνο για αξιοκρατία και οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας δίκησης. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουμε ήδη ξεκινήσει να τα μελετάμε. Έχουμε μικρούς πόρους προς το παρόν. Ελπίζουμε όμως ότι, όπως δείτε στο εξωτερικό, τα πιο πετυχημένα, ας πούμε, ινστιτούτα παίρνουν χρηματοδότηση για συγκεκριμένα έργα από φιλανθρωπικές οργανώσεις, από το Ινκομισιόν, από την κυβέρνηση μερικές φορές. Και φιλοδοξούμε ότι και εμείς θα παίξουμε σε αυτό το χώρο, το γενικά, των think tanks των ευρωπαϊκών. Πιστεύουμε και εμείς σιγά σιγά, με την ποιότητα της δουλειάς μας, θα μπορέσουμε και εμείς να πετύχουμε να κερδίσουμε χρηματοδότηση από εκεί. Mm-hmm. Προς το παρόν, επειδή ίσως να με ρωτήσετε και ποιος θα πληρώνει αυτά, στην εκδήλωση που... μεταξύ μας. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, υπάρχει μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που έχει κάνει, ας το πούμε, η εταίρη και εγώ είμαι εταίρος εκεί και έχουμε βάλει ο καθένας ό,τι μπορεί, όχι πολλά χρήματα, από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ, υπάρχει μαζευτεί ένα ποσό και έτσι καλύπτουμε τα έξοδα, πιστεύω, των πρώτων 3, 4, 5, 6 μηνών. Δεν θα είναι μεγάλα γιατί είμαστε, πρώτα απ' όλα δεν πληρωνόμαστε και δεύτερον δουλεύουμε πάρα πολύ διαδικτυακά, δηλαδή κάνουμε τηλεδιασκέψεις, συνδέουμε με email, οπότε τα γονετικά είναι σχετικά εύκολα και φτηνά. Μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι πώς κρίνεται και αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με την κίνηση των 58, που είναι κάτι πολύ καινούριο, είναι μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κεντροαριστερού χώρου. Πόσο κρίνεται αυτό? Κοιτάξτε, είχα και ένα άρθρο σήμερα στην Athens Voice χθες για το ίδιο θέμα. Η κίνηση για την κεντροαριστερά είναι θετική καταρχήν. Ξεκινάει μια πολύ σημαντική κουβέντα, αλλά το σημαντικό ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε μια κίνηση. Δηλαδή, τι πήγε στραβά, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση σήμερα που έχει συρρυκνωθεί η κεντροαριστερά. Τελικά είναι κεντροαριστερά το ΠΑΣΟΚ. Η ΔΗΜΑΡ είναι ίσως ένα κόμμα πιο νέο, δεν έχει το κυβερνητικό παρελθόν κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ και έχω γράψει και για το ΠΑΣΟΚ και είμαι πολύ επικριτικό στο ΠΑΣΟΚ. Διότι αν και πολλοί είχαμε πιστέψει κλπ. Και είχαμε εργαστεί, το θέμα της ισότητας, που ας πούμε είναι, ας πούμε, η ουσία της σοσιαλδημοκρατίας, αν είτε η Ελλάδα είναι πιο άνηση χώρα από ό,τι όταν ξεκίνησε. Mm-hmm. Και το ασφαλιστικό, αν δεις τις λεπτομέρειες του, και το φορολογικό, οι δυνάμεις πίεσης, οι ισχυρές οι δυνάμεις. Οπότε θεωρώ ότι το κείμενο για την κεντροαριστερά δεν αρκεί. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα. Άρα έχει ακόμα πολύ δρόμο, νομίζω, το θέμα της κεντροαριστεράς και η ουσία είναι στην πράξη. Λέει το κείμενο ότι δεν θέλουν να γίνουν νέο κόμμα. Γιατί δεν θέλουν νέο κόμμα? Εγώ θέλω νέο κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο κόμμα που να μην κάνει τα ίδια σφάλματα. Αν μου πούνε έναν τρόπο ότι θα αποφύγουμε τα παλιά σφάλματα, με γεια τους, με χαρά τους, θα πω και εγώ μπράβο, παιδιά, είμαστε όλοι μαζί. Αλλά προς το παρόν δεν έχω δει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για ένα πελατειακό παρελθόν και κράτος που πάει πάρα πολλά χρόνια. Για να μην πάει και στο 19ο αιώνα, σε πιο μικρό, σε προσωπικό βαθμό. Μετά τη μεταπολίτευση έγινε σε βιομηχανικό βαθμό αυτό το πράγμα, τους διαδρομούς κλπ. Όλα αυτά είναι γνωστά. Άρα το Think Tank καταρχήν δεν έχει θέση γι' αυτά. Σας είπα και στην αρχή. Το Think Tank θέλει το Ινστιτούτο θέλει να δώσει πρακτικές λύσεις. Τώρα τα πολιτικά, τα κομματικά, προφανώς όλοι μας ενδιαφέρουν σαν πολίτες, σαν ενεργούς πολίτες, αλλά αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Το Ινστιτούτο θα είναι ουδέτερο καταρχήν σε τέτοιου είδους πράγματα και φιλοδοξεί να είναι ένας χώρος που θα συγκεντρώνει, θα φιλοξενεί τους πάντες. Ακόμα και τους φίλους που είναι στο ΠΑΣΟΚ και τους φίλους που είναι στη ΔΗΜΑΡ και τους φίλους που είναι ανένταχτοι. Που έχουν να πούν κάτι συγκεκριμένο, ας έρθουν στις εκδηλώσεις μας, ας έρθουν να βοηθήσουν τις μελέτες που φτιάχνουμε. Είμαστε απόλυτα ανοιχτοί σε κάθε τέτοια συνεργασία. Αλλά φυσικά έχουμε τα μάτια ανοιχτά και κοιτάμε και εμείς ελπίζουμε κάτι να γίνει, να αλλάξει η πολιτική ζωή, όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Να αλλάξει η πολιτική ζωή του τόπου, γιατί ξεκινάμε από ένα σημείο, θεωρώ, ναδύρ. Ξεκινάμε από πάρα πολύ χαμηλό σημείο σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο φυσικά. Θέλω ότι και το δεξιά έχει υποφέρει και μην ξεχνάμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πήρε 18% στις εκλογές του Μαΐου με την πολιτική που είχε διαλέξει. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο, είναι και συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Να μιλάμε άλλωστε για κρίση του ευρύτερου πολιτικού συστήματος και με την άνοδο της ακροδεξιάς,
Νομίζω ότι αυτό είναι πιο εμφανές ναι, τελευταία. Βέβαια. Αυτό είναι ένα απεχθέστατο φαινόμενο, το έχουμε δει όλοι. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ποινική αντιμετώπιση αρκεί. Αν και αν υπάρχουν εγκλήματα, προφανώς πρέπει να υπάρξει ποινική δίωξη. Το πρόβλημα της πολιτικής ζωής μας είναι στο κέντρο, δεν είναι στα άκρα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Μέσα στο κόμμα προφανώς υπάρχουν ναζιστές και επικίνδυνοι άνθρωποι και διάθετοι βίαιοι κλπ. Και γι' αυτό ίσως γίνονται και οι διώξεις. Αλλά το πρόβλημα της πολιτικής ζωής είναι στο κέντρο. Δηλαδή, αυτό κάτι έχει πάει στραβά εκεί. Ελπίζω να μπορέσουμε να το μελετήσουμε πιο προσεκτικά τις μέρες και τις μήνες που έρχονται. Και γι' αυτό ελπίζω ότι και το Ινστιτούτο θα συμβάλλει σε μια έτσι νυφάλια εξέταση γιατί πήγαν όλα τόσο στραβά. Γιατί πήγαν τόσο στραβά. Δεν το συζητάμε τόσο συχνά. Κατηγορούμε ίσως την Ευρώπη, την κρίση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί σε μια δημοκρατική κοινωνία, μέσα στη μεταπολίτευση, με ένα σύνταγμα που λειτουργήσε, με θεσμούς που καταρχήν δεν πήγανε πολύ άσχημα. Το Σύμβουλο της Επικρατείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήξανε τεράστια, ας το πούμε, τεράστιες δυσκολίες και αποτυχίες. Και όμως, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.